Κόστησε περίπου 120 εκατομμύρια στην Μπαρτσελόνα το προηγούμενο καλοκαίρι για να τον εντάξει στο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, ο άλλος επιθετικός, όπως όλα δείχνουν, θα δει την πόρτα της εξόδου τον Ιούνιο και ήδη πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Μία από αυτές είναι η Manchester United, η οποία θέλει να φέρει τον Αντουάν Γκριεσμάν στο νησί την επόμενη μεταγραφική περίοδο. Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2017, οι κόκκινοι διάβολοι είχαν φτάσει κοντά στην απόκτησή του, ωστόσο η απαγόρευση μεταγραφών που είχε δεχτεί Ατλέτικο εκείνη τη σεζόν δεν το επέτρεψε. Πέρυσι μετακόμισε στην Παρσελόνα θέλοντας να καλύψει το κενό που είχε αφήσει ο Νεϊμάρ, όχι όμως με μεγάλη επιτυχία. Βρήκε δίκτυα μόνο 8 φορές, αποδεικνύοντας πως δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον εαυτό του στους Blaugrana. Η διοίκηση της Μπάρτσα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Λαουτάρο Μαρτίνες από την Ίντερ και η πώληση του Γκριεσμάν μοιάζει μονόδρομος για να επιτευχθεί συγκεκριμένη μεταγραφή. Από την άλλη, οι κόκκινοι διάβολοι, αν μπει τελικά πολιτήριο στον Γάλλο επιθετικό, θα προσφέρουν ένα τεράστιο ποσό για την απόκτησή του. Κλειδωμένοι στα σπίτια του είναι οι ποδοσφαιριστές όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Η πανδημία του κορονοϊού έβαλε σε καραντίνα για τον αθλητισμό, με τους ποδοσφαιριστές των ομάδων να στέλνουν μήνυμα σε όλο τον κόσμο να παραμείνει ασφαλής στο σπίτι. Ο Ρενάτο Μαρκάς, αντιμένος στα χρώματα της ανόρθωσης, στέλνει το δικό του μήνυμα από το σπίτι του, λέγοντας πως «Μείνετε όλοι ασφαλείς, μείνετε σπίτι, να είστε χαρούμενοι». Αγωνιζόμενος σε Χέρκουλες και Χετάφε το καλοκαίρι του 2014 πήρε το αεροπλάνο με προορισμό την Κύπρο. Αγωνίστηκε στην ΑΕΛ, κατέγραψε δύο γεμάτες σεζόν, εντυπωσιάζοντας γενικώς με τις εμφανίσεις του. Αγολούντος πήρε μεταγραφή στην άλλη μεγάλη ομάδα της Λεμεσού, τον Απόλλωνα. Για τον Αντριέν Σαρδινέρο, ασφαλώς ο λόγος, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια αγωνίζεται με την κιανόλευκη φανέλα. Το συμβόλαιο του 29χρονου Ισπανού επιθετικού εκπνέει τέλος της σεζόν, χωρίς επί της παρούσης να έχει ενημερωθεί εάν θα κληθεί για συζητήσεις, όπως και οι άλλοι παίκτες της ομάδας που μένουν σύντομα ελεύθεροι. Ο χρόνος συμμετοχής κατά την τρέχουσα σεζόν είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρουσία στα κυπριακά γήπεδα, κάτι που ίσως παίξει ρόλο στην τελική απόφαση. Υπάρχει στη μέση όμως το θέμα της κυπριοποίησής του, με τις πρόσφατες εκτιμήσεις να έκαναν λόγο πως τον Ιούλιο θα ξεκαθαρίζει το ζήτημα. Προμηνών για τον 29χρονο είχε επιδείξει ενδιαφέρον και η ΑΕΚ Λάρνακας. Το οικονομικό σκέλος των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στο ποδόσφαιρο απασχόλησε την ΚΟΠ, αντιπροσωπεία των σωματείων, του ΠΑΣΠ και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών στην τηλεδιάσκεψη που έγινε την περασμένη Τρίτη. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν να επανέλθουν σε νέα τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Παρασκευή και θα καταθέσουν προτάσεις για διαχείριση της κατάστασης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κοινή γραμμή των σωματείων ώστε να γίνουν μειώσεις σε μισούς ποδοσφαιριστών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, κατά τους οποίους είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Μάλιστα, το μεγαλύτερο διάστημα θα το περάσουν σε καραντίνα στο σπίτι χωρίς καν να προπονούνται. Η επιθυμία των ομάδων εκφράστηκε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη. Ναι, μεν υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις, όμως το όλο θέμα τίθεται προς συζήτηση και σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως Μπαρσελόνα, Παρί και Μπάγερ που προχωρούν σε μειώσεις μισθών στους ποδοσφαιριστές ή βάζουν πολιτήριο σε ορισμένους ώστε να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην μετακορονοϊού εποχή. Την Τετάρτη υπήρχε προγραμματισμένη επικοινωνία μεταξύ της UEFA και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαιριστών FIFPro, ενώ με δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες ο εκτελεστικός πρόεδρος του PASP Σπύρος Νεοφυτίδης τόνισε ότι όλοι επιβάλλεται να δουν το κοινό καλό του ποδοσφαίρου. Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος και την τύχη του πρωταθλήματος, η ηγεσία της ΚΟΠ επανέλαβε ότι η γραμμή της UEFA είναι να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Επί της παρούσης, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πότε και αν η μπάλα θα στηθεί ξανά στην σέντρα, αφού τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη μάχη που δίνει η ανθρωπότητα με τον αόρατο εχθρό που θερίζει στο πέρασμά του. Πριν τις αρχές Μαΐου, δεν υπάρχει περίπτωση να επαναρχίσει αγωνιστική δράση και πληροφορίες αναφέρουν ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα επαναξετεστούν τα δεδομένα. Το πρωτάθλημα της Super League, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έχει μπει προσωρινό λουκέτο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που πλήττει όλο τον κόσμο. Στον συνεταιρισμό βρίσκονται αναμονή των εξελίξεων. Η σκέψη που υπάρχει κορονοϊού επιτρέποντος είναι η σέντρα στους αγώνες κατάταξης να πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στα παιχνίδια 10 αγωνιστικές στα play-off και 7 στα play-out να έχουν ολοκληρωθεί το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι 14 πάει της Super League συσκέπτονται με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 33 για να ορίσουν ημερομηνία επανέναρξης στις 16 Μαΐου. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει τίποτα παραπάνω από εκτίμηση καθώς όλα είναι ανοιχτά. Απλά στον συνεταιρισμό θέλουν να δώσουν μια ημερομηνία ώστε να υπάρξει προγραμματισμός πότε για παράδειγμα θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Όλα αυτά υπό την απειλή οικονομικού κράχ, αφού για παράδειγμα Nova Kert δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τηρήσουν τα συμβόλαιά τους από την στιγμή που δεν θα γίνονται αγώνες. Ενώ θέμα αναμένεται να υπάρξει και με τις χορηγίες. Στο απευταίο σενάριο, μέχρι τότε να υπάρξει έξαρση του ιού, διότι οι σκέψεις για επανέναρξη θα πάνε περίπατο. Στο ενδεχόμενο της διακοπής του πρωταθλήματος αναφέρθηκε με δηλώσεις που έκανε την 3η 25 Μαρτίου και ο ιδιοκτήτης του Πανετολικού Φώτης Κοστούλας.
Ο Ολυμπιακός βλέπει το όνομα του Κώστα Τσιμίκα να εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια, με το τελευταίο να έχει να κάνει με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Ο μάνατζερ της Τότεναμ φαίνεται να έχει βάλει στο μικροσκόπιο τον διεθνή άσο με βάση τα όσα αναφέρουν αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Special One ψάχνει αριστερό μπακ και ο Τσιμίκας φαίνεται να είναι ψηλά στην λίστα του. Τον Ιανουέρο έδωσε τον Rose δανεικό στην Newcastle, η οποία θέλει να τον αγοράσει. Έμεινε με τον Ben Davies, ενώ για κάλυψη έχει τους Vertonghen και Tanganga. Ωστόσο το συμβόλαιο του Vertonghen λήγει το καλοκαίρι, ενώ Tanganga δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μουρίνιο, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Για τον λόγο αυτό αναζητά αριστερό μπακ με τον 23χρονο άσο να είναι στην λίστα του. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πολύ καλά πως το καλοκαίρι θα υπάρξει θέμα με τον Τσιμίκα. Οι εμφανίσεις που έχει κάνει είναι εντυπωσιακές, με την Leicester να έχει κάνει ήδη το τηλέφωνο της για να μάθει προθέσεις, όπως ανακάλυψε το Sport Time. Παράλληλα είναι γνωστό πως Νάπολη και Ίντερ τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει πει ήδη όχι στην πρώτη πρόταση της Νάπολη, ενώ αναμένεται αν γίνει μεγάλο παιχνίδι για τον Κώστα Τσιμίκα, με τον ίδιο πάντως να έχει βάλει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του την Premier League. Μπροστά είναι ο Ολυμπιακός, όμως ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πάρει και τις αποφάσεις? Ο Τσίμι παραμένει προσγειωμένος και αφοσιωμένος στον σύλλογο που τον ανέδειξε. Μπορεί να πέρασε αρκετά, αλλά εδώ και σχεδόν 2 χρόνια είναι στέλεχος της πρώτης ομάδας. Φέτος πήρε και φανέλα βασικού για να δείξει την ποιότητά του. Ο Έντεν Αζάρ ήταν ο μεγάλος άτυχος της Ρεάλ Μαδρίτης φέτος, καθώς πολλοί τραυματισμοί δεν τον άφησαν να παρουσιάσει ένα θετικό πρόσωπο στην πρώτη του θητεία στους Μαδριλένους. Ο Βέλγος τόνισε πως η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Σε πρόσφατη συνέντευξη, το έμπειρος μεσοεπιθετικός μίλησε για την πρώτη του χρονιά στην Βασίλισσα, λέγοντας πως οι τραυματισμοί τον ανάγκασαν να μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να δείξει την αξία του. Ο Βέλγος τόνισε πως θέλει να αφήσει πίσω του την κακή σεζόν και να συγκεντρωθεί στην επόμενη χρονιά, όπου θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Η πρώτη μου σεζόν στη Ρεάλ ήταν πολύ κακή. Τα περισσότερα πήγαν στραβά. Ήταν μια χρονιά προσαρμογής. Θα κρυφτώ για την δεύτερη μου σεζόν εδώ. Είναι στο χέρι μου να βρίσκομαι σε καλή φόρμα του χρόνου. Το σύνολο εδώ στην ομάδα είναι υπέροχο. Έχω ακόμα 4 χρόνια συμβόλαιο με την Ρεάλ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ μίλησε για τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Είμαι πολύ καλά. Παραμένω στο σπίτι και είμαι ασφαλής. Εγώ συνεχίζω την αποθεραπεία μου. Έβγαλα και τα ράματα πριν μια εβδομάδα. Δουλεύω πιο σκληρά. Μπορώ να περπατήσω. Παρ' όλα αυτά δεν αφήνω να έρχονται να με δουν εξαιτίας του κορονοϊού. Φοβάμαι λίγο όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά περισσότερο φοβάμαι τις επαφές με άλλα άτομα. Ανησυχώ για τους άρρωστους ανθρώπους που αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Πριν από 3 χρόνια η Dortmund απέκτησε τον Jadon Sancho από την Manchester City έναντι του ποσού των 8 εκατομμυρίων λιρών και η κίνηση εκείνη αποδείχτηκε εξαιρετική για την ομάδα της Βεσφαλίας. Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους κιτρινόμαυρους εν όλο αυτό το διάστημα και είναι πλέον από τους ποιοτικούς παίκτες της ομάδας του Lucien Favre, ενώ αν πουληθεί αναμένεται να αποφέρει στην Borussia πολύ περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με όσα δαπάνησε για την αγορά του Erling Haaland από την Salzburg. Βλέπετε, στο συμβόλαιο του Νορβηγού με τους Αυστριακούς υπήρχε ρήτρα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ασφαλούς να τον αποκτούν σε απίστευτα συμφέρουσα τιμή και να είναι πλέον σε θέση ισχύως όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε υποψήφιους μυστήρες του Sancho. Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ United και Chelsea είναι μερικές από εκείνες που ωραίγονται την απόκτησή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από το νησί, η United είναι εκείνη που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα εναντί όλων των υπολείπων. Και αυτό γιατί οι πολύ ψηλές οικονομικές απαιτήσεις των Γερμανών έχουν αποθαρρύνει τους περισσότερους μνηστήρες, με τους κόκκινους διαβόλους να μένουν όμως ζωντανοί στο παιχνίδι. Ο Ole Gunnar Solskjaer επιθυμεί διακαώς τον Άγγλο Εξτρέμ για να χτίσει πάνω του τη νέα United στη γραμμή κρούσης και ο Ed Woodward, που κινεί τα νήματα στα μεταγραφικά της United, είναι αποφασισμένος να κάνει πρόταση 120 εκατομμυρίων λιρών για να τον ντύσει στα κόκκινα. Αυτό υποστηρίζουν μέσα από σημερινά πρωτοσέλιδα οι αγγλικές Daily Mirror και Daily Star, ενώ σύμφωνα με την Evening Standard υπάρχει και ένα ακόμα γεγονός που μπορεί να κάνει τους φίλους της αγγλικής ομάδας να αισιοδοξούν για την άφιξη του παίκτη στο Old Trafford. Αυτός έχει να κάνει με το ότι είναι πολύ καλός φίλος με τον Marcus Rashford, με τους δύο παίκτες να γνωρίζονται από την συνύπαρξή του στην Εθνική Αγγλία, αλλά και το ότι έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση 2 ακόμα παίκτες των κόκκινων διαβόλων, τον Anthony Martial και τον Mason Greenwood. Την ώρα μάλιστα που στην Λίβερπουλ υπάρχει τριάδα των Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνο, είναι δύσκολο να σπάσει κάποιος. Ο Σάντσο εκτιμά σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πως έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης με την Manchester United, καθώς θα μπορέσει να βρει άμεσα θέση στο αρχικό σχήμα της. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, FIGC, απέρριψε τα σενάρια περί ακύρωσης της φετινής Σεριά εξαιτίας του κορονοϊού που συνεχίζει την φωνική του δράση στην χώρα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για ομαλό φινάλε στην ποδοσφαιρική σεζόν. Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για να γίνει αυτό, ενώ στάθηκε στο γεγονός της απουσίας του Euro και των Ολυμπιακών Αγώνων από το καλεντάρι του 2020 που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για το παραπάνω σενάριο. Για όσο είναι εφικτό, δεν θα χάσω την ελπίδα
Ό,τι μπορούμε να κλείσουμε τη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για να το καταστήσω δυνατό. Μου φαίνεται δύσκολο να τα παρατήσω, δήλωσε αρχικά στον ιταλικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Marte και πρόσθεσε: Γνωρίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλάμε για ημερομηνία, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να παίξουμε ακόμη και με το κόστος να ζητήσουμε υποστήριξη από την UEFA και την FIFA για να πάμε πέρα από τις 30 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει να εκμεταλλευτούμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος για ατομικά συμφέροντα. Κάνω έκκληση να επικρατήσει κοινή λογική στο τέλος της ημέρας. Η Ομοσπονδία είναι αυτή που θα πρέπει να αποφασίσει. Εντός της ημέρας θα υπάρχει νέο ραντεβού με την κυβέρνηση για να δουλέψουμε πάνω σε μια σειρά προτάσεων που αφορούν κάποιες τροποποιήσεις που θα αξιολογήσει η κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που θα μπουν στην ατζέντα. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είπε τα εξής: Δεν θέλουμε να συζητήσουμε χρήματα, αλλά καταγγέλουμε πως βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει με μια σειρά από μέτρα που θα επιτρέψουν στο άθλημα να γίνει πιο σύγχρονο. Θα έχουμε ραντεβού μαζί τους και την άλλη εβδομάδα προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια σεζόν. Αν ακυρωθεί η σεζόν, θα το θεωρήσω είτε δική μου και είτε θα υποβαθμίζει την αξία της διοργάνωσης. Γούσε σε ένα δυσάρεστο σενάριο. Απορρίπτω αυτές τις σκέψεις. Αν έχεις αργό ADSL Internet, φέρνεις τα πάντα. Με την Cosmos Wireless έχεις την ταχύτητα που θέλεις για να σερφάρεις στο Internet, να στριμάρεις ταινίες και σειρές, να παίζεις παιχνίδια online σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί η Cosmos Wireless έχει την πιο γρήγορη σύνδεση Internet στην Κύπρο. Μην μπεδεύεσαι με αργό ADSL Internet. Κάλεσε τώρα 777-87-800 ή στο 232-50120 και έλα στην Cosmos Wireless σήμερα.